Ωραία, λοιπόν, ναι. είναι μια καλή χρήση γιατί λέμε πολύ για την τεχνητή νοημοσύνη και συχνά συζητάμε για τι αρνητικέ χρήσει τη. Λοιπόν, βλέπουμε στην, ο... στην οθόνη τη σε μια, μια κοπέλα, μια κυρία, η οποία πριν από το 2005, σε ηλικία 30 ετών τότε, έπαθε ένα βαρύ κεφαλικό, την έφυξε παράλληλη και ε, να μην μπορεί και να επικοινωνήσει, να μιλήσει. Να. Λοιπόν, με μια α, νέα επαναστατική μέθοδο, ε, μια ομάδα μια επιστημόνων ε, από μεγάλα πανεπιστημία και μια εταιρεία που ειδικεύεται στην δημιουργία σε video games, okay. σε, animated χαρακτήρες σε πολύ δημοφιλή video games. Yeah. Συνεργάστηκαν και ε, φτιάξαν μια, μια, μεθοδο, μια τεχνική. Βάλανε, όπως βλέπουμε, στο, στο, κεφάλι, στο κρανίο της, της ασθενούς. την, τοποθετήσαν ηλεκτρόδια στα, στο σημείο που είναι, είναι, είναι που δίνει, στα σημεία που δίνει τα σήματα ηλεκτρικά για την κίνηση των μειών του, της γλώσσας, του στόματος, του σαγωνιού κτλ. Δηλαδή της ομιλίας, να το πούμε έτσι. Και το σύστημα αυτό μετέφραζε, έστελνε τα σήματα αυτά σε έναν υπολογιστή που είχε πρόγραμμα τεχνής νοημοσύνης. Και το πρόγραμμα αυτό μετέφραζε τα ηλεκτρικά σήματα α, από τον εγκέφαλό τη σε λέξεις. Έτσι, κατάφερε να μεταφράσει περίπου χίλιε λέξει. Οπότε ε, μπορούσε εκείνη ε, να νοητικά, ε, με ένα τηλεπαθητικό σύστημα, ας πούμε, να, να μιλήσει. Λοιπόν, μετά στη συνέχεια ε, πήραν τη φωνή τη, υπήρχε δείγμα φωνή τη, έτσι για να είναι ε, οι κοντά σε αυτήν που θα, η μηχανική φωνή, η τεχνητή φωνή στη δική τη. Και ε, το τρίτο κομμάτι ήταν πήγε με την εταιρεία αυτή των Video Games που κάνει τα, που κάνει τα animated, animated εικόνε, έφτιαξε ένα avatar. Το είδαμε, το βλέπουμε σε διαθέτε οθόνε του το οποίο ε, μιλούσε ε, αν, ανταυτής, ας πούμε. Με τη δική Μάλιστα. της τη φωνή. Με τη δική της τη φωνή, οπότε αυτή σκεφτόταν αυτό που θέλει να πει και το ε, έλεγε το Avatar επίσης. Είναι τόσο προηγουμένο, ώστε δείχνω να κάνει ε, ε, σε κάποιες περιπτώσεις το βλέπουμε το Avatar. Mm -hmm. ε, ε, ακόμα μπορούσε να μην μιλήσει. Αλλά να εκφράσει τα συναισθήματα. Ε, με... Και αυτό πώς... Να εκφράσει συναισθήματα οπτικά. Να μπορεί... ρωτήσω κάτι τεχνικό. Μπορεί με να εκφράσει, να... δηλαδή. Να... Μπορεί να... Ε, είναι πολύ τεχνικό το ερώτημά μου, αλλά η... πώ μπορεί να Αποκρυπτογραφηθεί το συνέστημα. Δηλαδή το να αποτυπωθεί μια λέξη με αυτόν τον τρόπο μου φαίνεται πιο κατανοητό, ναι. πιο εύκολο, αλλά το να καταλάβει όλη αυτή την πολυπλοκότητα των συναισθημάτων, Προ... τι συνέστημα ταιριάζει σε κάθε σκέψη. Προφανώ, ε, μάλλον αυτό που έγινε είναι ότι αυτοί σκεφτόταν ότι είμαι... έχω στεναχωρηθεί με στεναχωρημένη και απλά το άβανταρ επέλεγε να μην το πει είμαι στεναχωρημένη και απλά να το δείξει. το δείξει στην έκφραση. Ναι, να δείξει στην έκφραση. Θοδωρή, εδώ η είδηση είναι το avatar και αυτό που υπάρχει δυνατότητα να φαίνονται και να δείχνουμε και τα συναισθήματα στο παρελθόν, έχουμε δει και άλλα τέτοια συστήματα που μπορούν να μεταφράζουν. Mm. Και θυμάμαι ότι μας είχε πει ότι το πιο σημαντικό είναι πόσες λέξεις, Σωστό. Ε, πόσο ναι. πλούσιο ναι, λεξιλόγιο ναι. μπορούν να έχουν. Τώρα, οι χίλιε λέξει είναι θεωρείται ένα αρκετά πλούσιο λεξιλόγιο. Ε, είναι και είναι, και, και είναι η αρχή. Έτσι. Δηλαδή, κάθε, κάθε φορά που έχουμε ένα καινούριο σύστημα, αυτό σιγά-σιγά αρχίζει και αναβαθμίζεται, εκπαιδεύεται. Δηλαδή, ξεκινάμε από μια βάση χιλίων λέξεων. Mm. Με χιλίε λέξει, ας πούμε, σε γενικέ γραμμέ, έτσι κι αλλιώ και με τον τρόπο που γίνεται, τα βασικά θα μπορεί να, να επικοινωνήσει. Έτσι. Mm -hmm. ε, και περισσότερα τα βασικά. Οπότε αυτό σιγά σιγά το θέμα είναι να γίνει μια αρχή σε κάθε πράγμα. Οπότε ε, το επόμενο θα έχει περισσότερε λέξει θα μπορεί να επικοινωνεί ακόμα πιο καλά ας πούμε, και πιο Άρα, σύνθετα. Ο στόχο για το επόμενο υπολογιστικό σύστημα είναι ο εμπλουτισμό των λέξεων που θα βοηθήσει και στην αποτύπωσή του μέσω των συναισθημάτων Συγναι. από την εικόνα. Και να γίνεται και πιο γρήγορα και ίσω και πιο περίπλοκε σκέψει. Λοιπόν, τώρα υποθέτω ότι. Όχι, υποθέτω, σίγουρα θα είναι κάποιε απλέ μορφέ επικοινωνία. Μπορεί σύντομα στο μέλλον να μπορεί κάποιο να κάνει και να εργαστεί. Να κάποιο, α το πούμε, λέω κάτι πιο mm. Μελοδικό, να κάποιο Στήμονες, πούμε, και να μπορέσει να. Ή φαντάζομαι ότι. Να, ε, να, κάνει πράγματα. Να... Φαντάζομαι ότι η αποκωδικοποίηση των σκέψεων και των ε, λέξεων θα είναι όπω όταν ένα παιδί ε, σε μικρή ηλικία μπορεί να συλλάβει και να αποτυπώσει σχετικά απλά νοήματα, υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο, αλλά όχι αφηρημένε φιλοσοφικέ έννοιε. Φαντάζομαι ναι. ότι και αυτό εφαρμόζει. Ναι, εδώ. αυτό, αυτό ακριβώ. Ναι. Ε, από... ναι. Ότι επίση πιο. Εκτό πιο ωραία, αυτό ακριβώ. Ότι όσα αναβαθμίζεται, θα αναβαθμίζεται και το επίπεδο τη ε, μετάφραση τη επικοινωνία. Δηλαδή, το... Και πόσο μάλλον όταν αυτό μπορεί να γίνει και με τη δική τη τη φωνή. Ναι. Αυτό μου θύμισε μια είδηση που μα είχε φέρει πριν από κάποιου μήνε για τα κινητά τηλέφωνα που θα μπορούσαν να... να γράφουμε το μήνυμα, να το μεταφράζουμε. Ναι, και ναι και τη φωνή Και λέγαμε ότι θα βοηθήσουν σε. Ναι. Τέ, τέτοιου είδου ασθενεί Ναι, πάνε ναι, ναι, να εδώ ναι, και το ναι, παρακάτω. Να... Είναι εφαρμογέ που ήδη τώρα θα κυκλοφορήσουν που με τη φωνή σου γράψουν αυτό μήνυμα και αυτό την mm -hmm. ε, παίζει με τη φωνή σου. Πάντω ξέρει τι έχει ενδιαφέρον. Ότι ε, η διαδικασία, η λειτουργία και οι μηχανισμοί τη ανθρώπινη επικοινωνία ε, βρίσκουν εφαρμογή σε όλα αυτά που δεν θα το περίμενε κανεί πόσο σημαντικό Καλά. Είναι... Είτε... Πόσο σημαντική είναι η επικοινωνία. Είναι όμω κοίταξι, είναι βγαλμένα από. Πόσο περίπλοκη. Και είναι και βγαλμένο από ταινία επιστημονική φαντασία. Δηλαδή, ε, σου έχουν τοποθετήσει ένα. Α, μια, έχουν γίνει μια εμφύτευση στο εγκέφαλο και εσύ μέσα στο τριπολογιστή μπορεί και να, ενώ δεν μπορεί να μιλήσει, έτσι. σημαντικό πολύ για το κομμάτι των ασθενών. Έτσι. Mm -hmm. ε, αλλά βγαλμένο από. Δηλαδή, Δε το... Και πώ η τεχνητή νοημοσύνη για άλλη μια φορά καταλήγουμε ναι. ότι βοηθάει την επιστήμη. Σίγουρα είπαμε, έχει και τι αρνητικέ πλευρέ που τι τονίζουμε και τι ξαναλέμε συνέχεια, αλλά έχει και τι πάρα πολλέ και περισσότερε θετικέ που και οι επιστήμονε και οι ειδικοί λένε ότι γι' αυτό δεν πρέπει να το δαιμονοποι... ναι. να δαιμονοποιείτε. Ότι εντάξει, όπω και στα υπόλοιπα, όπω και ήταν και το Ιντερνετ, όπω και είναι το Ιντερνετ, mm. πρέπει να δούμε τα ωφέλη και τι αρνητικέ πλευρέ, yeah. να τα βάλουμε κάτω, να δούμε. Λοιπόν, mm.